ξέρεις τι θα έπρεπε να γίνει κάποια στιγμή? Τι? Να μαζέψουμε όλες τις κουλές ιστορίες από το μπορεί και όχι και να τις κάνουμε μαζί με τη Χρύσα ένα βίντεο. Ναι, αυτό θέλει έρευνα ετών. Σιγά τα έτη, δύο είναι. Ετών πρώτον... ενώ θέλει περίπτωση να καταγράψουμε. Πού να τις βρούμε? Ρε παιδί μου, ξέρω εγώ πώς λέμε τώρα αυτή που αυτή, ναι, έκανε αυτό που έκανε. Να σημειώνουμε. Περίπτωση 1. Να εξηγήσουμε κάποια πράγματα τύπου μην είστε αυτός ο πελάτης. Το ακούω. Αλλά πριν να το ακούσω πρέπει να κλακετήσω. Είχα σκεφτεί ότι αυτό το βίντεο πρέπει να είναι πολύ σοβαρό που θα κάνουμε. Γιατί αναφερόμαστε σε κάτι πάρα πολύ σοβαρό. Στην Αγγελικό. Στην Αγγελικό Νικολούλη. Όμως σκέφτηκα ότι πώς έλεγε ο Ανδρέας Μικρούτσικος στο Fame Story. Fame Storytes και Fame Storytesses. Να μην βγω εγώ να φωνάξω. Φως του νελιώτες, φως του νελιώτησες. Όχι. Όση ώρα έφτιαχνα την κάμερα ήταν σιωπηλός και νομίζω ότι προσπαθούσε να βάλει στη σειρά τα γράμματα το φως του νελιώτες. Αυτό σκεφτόμουν, όντως σκεφτόμουν σιωπηλός, γιατί έλεγα πώς να το ξεκινήσω. Αλλά μετά μόλις μου έσκασε αυτό λέω, ναι, γιατί όχι. Αυτό το βίντεο γίνεται σίγουρα με αφορμή τα τελευταία γεγονότα. Ωστόσο, με τον Αλέξανδρο, σίγουρα το ξέρετε περισσότεροι, είμαστε πολύ μεγάλοι fans της Αγγελικός, της Νικολούλη. Θα τολμούσα να πω ότι είμαστε από τους πιο μεγάλους fans σε περίπτωση που μας παρακολουθεί κάποιος από την εκπομπή. Ναι, ναι, ναι. Έχουμε εκφράσει το εκατοντάδες φορές, είναι λίγος αριθμός, το θαυμασμό μας, σοβαρά τώρα, για το έργο που επιτελεί η Αγγελική Νικολούλη και για την εκπομπή. Έχουμε αρνηθεί εξόδους Παρασκευής, ναι, για να κάτσουμε να δούμε επεισόδιο. Έχουμε φημώσει φίλους που μιλάγανε εκτός διαλυμάτων για να ακούσουμε αυτά που είχε να πει η Αγγελική, οπότε καταλαβαίνετε ότι... Αυτά τα λες για πλάκα ή... Σοβαρά. Α, εντάξει. Ένιωθα λίγο ότι με κοροϊδεύεις. Ούτε καν. Πριν ένα ή δύο επεισόδια που είχαμε μαζευτεί στο σπίτι μου, θύμωσα πάρα πολύ που ενώ είπαμε θα πάμε να δούμε Νικολούλη, μιλάγανε όλοι μεταξύ τους. Και εγώ γινόμαι στο διάλειμμα μόνο. Άμα δεν θες μην το δεις. Άμα το βλέπουμε, το βλέπουμε. Εμένα μου το κάνουν οι γονείς μου για σπάσιμο. Δεν επικροτώ. Πέραν όλου αυτού του θαυμασμού και των Παρασκευών που έχουμε αρνηθεί την έξοδο και. Έχουμε κάνει βέβαια και κάποιον σχετικό προσιλητισμό σε φίλους και γνωστούς. Σε πάρα πολλούς, οι οποίοι μετά έρχονται και μας λένε για πες τι νεότερα έχουμε, γιατί έχασα το επεισόδιο, ή εσύ τι πιστεύεις για την τάδε υπόθεση, γιατί όποιος έχει δει πάρα πολλά επεισόδια Αγγελικής Νικολούλη, πάνω κάτω ρε παιδί μου πλέον καταλαβαίνει λίγο προς τα που πάει η υπόθεση μετά από μια-δύο εκπομπές. Φαίνεται, διαβάζει τις λέξεις πίσω από τις λέξεις, ψυχανεμίζεται. Έχουμε γίνει λίγο ρεπόρτερ. Ναι. Πριν από αυτή την υπόθεση. Που έγινε ρεπόρτερ η μισή Ελλάδα. Καλά. Σε άλλες και άλλες υποθέσεις που δεν ασχολούνταν κανένας και ασχολιόταν μαζί τους μόνο η Αγγελική Νικολούλη και εμείς. Το κοινό της εκπομπής βασικά, όχι μόνο εμείς. Ναι. Οπότε ο λόγος που γίνεται αυτό το βίντεο ύμνος στην Αγγελική, καταρχάς είναι γιατί. Τις αξίζει. Τις αξίζει όχι απλά το βίντεο ύμνος, τις αξίζει να κάνουν ένα αγαλμά της στο κέντρο της Αθήνας και να πηγαίνουμε να αφήνουμε στεφάνια σε κάθε πέτειο που βρήκε τον ένοχο. Τάδε. Ναι. Πηγαίνεις μία στο Χωρεκό, μία από εδώ. Ναι. Είναι φοβερό για μένα όχι μόνο το πόσο έξυπνη και το πόσο σωστά και ιδιαίτερα και κρατώντας εκπομπή ταυτόχρονα που πρέπει να δώσει και κάτι στο κοινό, γιατί αλλιώς τι, πιζά δεν μπορώ να σου πω τα πάντα, έχει έρευνα. Κάτι πρέπει να κρατήσεις για να μην χαλάσει η έρευνα. Δεν είναι μόνο αυτό όμως, είναι ότι για μένα το μεγαλύτερο θέμα είναι πως έχει κάνει αμέτρητες φορές τη δουλειά της αστυνομίας για την αστυνομία και μου φαίνεται αδιανόητο. Μου φαίνεται ότι δεν θα έπρεπε να συμβαίνει έτσι. Εμένα ένας από τους λόγους που με κάνει να παθιάζομαι με την Αγγελική είναι ότι πρώτα απ' όλα συνήθως λέμε όντως ότι καλό είναι να μην υποκαθιστούμε τις αρχές, η αστυνομία να κάνει τη δουλειά της, οι ιατροδικαστές να κάνουν τη δουλειά τους κτλ. Και η Αγγελική είναι για μένα το φωτεινό παράδειγμα και η εξαίρεση σε αυτόν τον κανόνα, γιατί όντως άπειρες φορές έχει κάνει τη δουλειά που δεν έχουν κάνει όλοι οι υπόλοιποι, ή άπειρες φορές έχει πιέσει με τον τρόπο της αυτούς να κάνουν καλύτερα τη δουλειά τους. Γιατί ναι, όσο και να μην μας αρέσει αυτό που θα πω τώρα, άνθρωποι είναι, κάποια φορά δεν θα την κάνουν και καλά. Επειδή όμως αυτές οι φορές είναι πάρα πολλές και τις περισσότερες από αυτές τις φορές συμβαίνουν τραγικά λάθη, κραυγαλαία που ένας άνθρωπος που θα τα βάλει κάτω θα καταλάβει ότι αυτό δεν έπρεπε να γίνει. Δεν γίνεται να μην το είδες. Είναι η Αγγελική πίσω από αυτά και λέει: παιδιά, εδώ, όπα, πρέπει να δείτε και αυτό. Και τις περισσότερες φορές με μαγεύει εντός εισαγωγικών ο τρόπος που ενώ ξέρει πράγματα, όχι μόνο δεν τα λέει σε εμάς, αφήνει και την αστυνομία να τα βρει πρώτη, γιατί προφανώς δεν έχει καμία δικαίωση η Αγγελική Νικολούλη να πάει και να πει
καταγγέλλω τη Σιλένα Τριβιζά για το τάδε. Όχι, αλλά μαζεύει στοιχεία και βοηθάει. Όταν τα έχει και είναι στοιχεία και δεν είναι όπως το λένε. Γι' αυτό κάθε φορά που παίρνουν μάρτυρες, μπορεί να έχετε ακούσει το τηλέφωνο να λέει θα καταθέσεις. Δηλαδή δεν πηγαίνει με το εγώ πιστεύω έγινε αυτό. Πηγαίνει με άξια στοιχεία. Και εννοείται ότι έχει πάει και έχει καταθέσει και σε πάρα πολλές υποθέσεις που οδηγήθηκαν στα δικαστήρια γιατί δεν ήταν μια απλή εξαφάνιση. Και για να γυρίσουμε σε αυτό από το οποίο ξεκινήσαμε, εμένα με σοκάρει από τη μία, με χαροποιεί από την άλλη, ότι πολλές φορές ακούσα ανθρώπους να λένε, και το λέω κι εγώ, ότι αν έχανα κάποιον δικό μου άνθρωπο, δεν θα πήγαινα στην αστυνομία, θα πήγαινα στην Αγγελική Νικολούλη. Και αυτό ξέρεις γιατί. Που είναι άσχημο. Για τις μισές περιπτώσεις που βλέπουμε στην Νικολούλη, ο πρώτος λόγος που δεν έχει βρεθεί οποιοδήποτε άνθρωπος που είναι χαμένος, είναι γιατί η αστυνομία δεν ακολούθησε πρωτόκολλο. Δηλαδή δεν είναι θέμα καλής κακής δουλειάς. Τη βάση που πρέπει και θεώρησε ότι εντάξει, τρελάθηκε η Σιλένα και σηκώθηκε και πήγε διακοπές στον Παλί. Και πάλι, άμα εγώ ας πούμε όμως σε έχω μαχαιρώσει και έρθει εδώ η αστυνομία, δεν πρέπει να βγάλει φωτογραφίες στο χώρο. Δεν πρέπει να έρθει ο ιατροδικαστής να μαζέψει πράγματα από εδώ από εκεί. Μπορεί να υπάρχουν κάτω ίχνη. Στοιχεία. Και τώρα αυτά τα λέμε και πολύ γενικά σαν απλοί θεατές, χωρίς να γνωρίζουμε 100% ποια είναι η διαδικασία. Αλλά πράγματα που σκεφτόμαστε εμείς τόσο απλά, τις μισές φορές τις υποθέσεις αγγελικών τα έχουν κάνει αυτοί που πρέπει να υπάρχει κάποιο πρωτόκολλο του τι κάνεις σε αυτές τις περιπτώσεις. Επίσης η αλήθεια είναι ότι ένα ταλέντο της Αγγελικής που όντως δεν το έχουν οι περισσότεροι που ασχολούνται με αυτές τις υποθέσεις είναι ότι μπορεί και ψυχαναλύει, ψυχανεμίζεται, κάνει μια διάγνωση, μια σκιαγράφηση του τι μπορεί να έχει γίνει. Δηλαδή το έχει πει κιόλας ότι μετά από τόσα πολλά χρόνια στις περισσότερες υποθέσεις ξέρει από την αρχή ότι η Σιλένα που ήρθε κλαίγοντας και ψάχνει τον χαμένο του συνεργάτη τον έχει φάει αυτή. Και ακριβώς επειδή κάνει αυτή τη διάγνωση, θεωρώ ότι αξιολογεί και περιπτώσεις. Γιατί όντως, φαντάζεσαι τώρα σε ένα αστυνομικό τμήμα, πόσες κάνει τη μέρα, όχι για εξαφανίσεις, γιατί είναι λίγο πιο hardcore, πόσες περιπτώσεις κάνει που πρέπει να γίνει και μια πρώτη αξιολόγηση για να δεις πού επήγει να τρέξω. Δηλαδή, σε πολλές περιπτώσεις, ενώ έγινε δουλειά σωστή, έγινε πάρα πολύ καθυστερημένα. Ναι. Δηλαδή, έβλεπα χτες, γιατί είχαμε αυτή την κουβέντα για την υπόθεση του Κωστή Πολύζου, ότι από την εξαφάνιση μέχρι την δίκη και την. Τέλος πάντων, πώς να το πω, την ενοχή των γονιών που τα έκαναν, πέρασαν 5 χρόνια. Ναι. Είχαν βρει το πτώμα, καθόταν εκεί και σκεφτόταν τι μπορεί να είναι. Δηλαδή, μπορεί να κάνουν τη δουλειά τους, αλλά με τρομακτικά μεγάλη καθυστέρηση. Γιατί δεν αξιολόγησαν εξ αρχής ότι εδώ κάτι βρωμάει. Μπορεί να μην ήταν η μάνα και ο πατριός, μπορεί να ήταν κάποιες κακές παρέες. Αλλά σαν πολλές φορές να επιλέγουν η αστυνομία, οι αρχές, να μην βλέπουν τα προφανή. Που δεν μπορεί μια εκπομπή τηλεοπτική με 10 ρεπόρτερ και μία μπροστά να τα βλέπει και να μην τα βλέπουν άνθρωποι που έχουν χειριστεί πολλαπλάσιο όγκο υποθέσεων από την Αγγελική Νικολούλη σε 3 ώρες εκπομπή. Σίγουρα, αλλά ξέρεις τι το ενδιαφέρον. Είναι σαν να τους νοιάζει, σαν να μην θέλουν να κάνουν σωστά τη δουλειά τους με τον τρόπο τον αναλυτικό. Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν κάνουν σωστά τη δουλειά τους και υπάρχουν και πολλοί άνθρωποι που κάνουν σωστά τη δουλειά τους σε όλα τα επαγγέλματα. Mm. Δυστυχώς στο κομμάτι. Η αστυνομία είναι δημόσιοι υπάλληλοι. Ωραία. Σίγουρα, ας πούμε, άνθρωποι σαν τον Κατερινόπουλο ή σαν τον άλλο το που τον λατρεύω το, με το μουσάκι το λάθος. Αυτό το απέσιο μουσάκι. Και τη φαβορίτα, ναι, την... και το γυαλάκι. Πώς τον λένε, τον Γλυκούλη, που είναι υψηλόβαθμοι ή ήταν υψηλόβαθμοι στην αστυνομία κτλ. Βλέπεις και από τον τρόπο που μιλάνε και που εξηγούν ότι ήταν άνθρωποι που όταν βρισκόντουσαν εκεί κάνουν σοβαρά τη δουλειά τους. Αλλά έτσι κι αλλιώς οτιδήποτε για να φτάσει από μένα που είμαι το τελευταίο χιόνι του τμήματος μέχρι τον πάνω-πάνω να ασχοληθεί σοβαρά μπορεί να γίνουν πάρα πολλά λάθη. Γιατί δεν νομίζω ότι είναι και η Ελλάδα ιδιαίτερα εκπαιδευμένη σε αυτές τις υποθέσεις. Από την άλλη, δυστυχώς. Το πολύ ενδιαφέρον σε αυτό που έλεγες, ας πούμε, πριν, είναι ότι με την Αγγελική γίνεται κάπως ένας είδους αντιπολίτευση. Είναι η κατάλαβε, φωνή που ταχώνει. Ναι, η οποία δεν λέει ποτέ, γιατί είναι πάρα πολύ κυρία. Δεν κάνατε αυτό, δεν κάνατε εκείνο, η αστυνομία είναι άχρηστη. Λέει πάντα η αστυνομία είναι πάρα πολύ αυτό και κάνουν καλά τη δουλειά τους. Απλά πετάει την πηχτή που θα φροντίσει να ασκηθεί μια πίεση σε ένα τέτοιο εκτελεστικό όργανο, ας πούμε, έτσι ώστε να γίνουν τα πράγματα λίγο πιο γρήγορα και λίγο πιο σωστά. Είναι σαν να τους κάνει λίγο tutor, ότι λοιπόν, κοίταξε να δεις τώρα που δεν έκανες αυτό, θα ήταν καλό να κάνεις εκείνο. Μήπως να έκανες το άλλο. Ναι, γενικά δεν θέλω να νιώσεις άσχημα, αλλά μας βλέπει μισή Ελλάδα. Εντάξει, ναι. Οπότε έχουν τώρα που μας βλέπει μισή Ελλάδα. Κάποιες φορές που τα έχει χώσει full χοντρά όταν φτάνουν στο αμήν. Και καλά έχει κάνει. Γιατί οι μισές από αυτές τις περιπτώσεις που βλέπουμε τα τελευταία χρόνια, αν δεν γινόταν αυτού του είδους η πίεση από την εκπομπή, δεν νομίζω ότι θα είχαν προχωρήσει και το ίδιο πιστεύω και γι' αυτό και για την Πάτρα. Επίσης, άπειρες φορές το άσχημο είναι ότι οι υποθέσεις αυτές έχουν περάσει με τον ένα με τον άλλο τρόπο από τα χέρια διάφορων και ουσιαστικά ήταν σαν να γλίστρησαν μέσα από τα χέρια τους. Δηλαδή, πτώματα που
είχαν βρεθεί και είχαν δηλωθεί αγνώστων στοιχείων. Καταθέσεις και μαρτυρίες που είχαν πάρθει που δεν τις αξιολόγησε ποτέ κανένα σωστά. Δεν είναι δηλαδή ότι απλά ήταν ανθρωποκτονία και αυτοί ψάχνανε μανικιούρ πεντικιούρ. Ναι, ναι, ναι. Μπορεί να έχουν και τον ένοχο τη διπλανή πόρτα και να κοιτάνε από την επέμπτη μεριά να δουν άμα ο καιρός θα φέρει βροχή σήμερα. Πέρα από αυτά όμως, για κάποιους που ίσως δεν γνωρίζουν, εγώ έχω σημειώσει 2-3 πράγματα, όχι αυτά. Ένα τελευταίο να πούμε. Ναι, 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 πες. Δεν είναι εισαγωγή αυτό, είναι. Όχι, είναι κατάθεση ψυχής. Ναι. Πραγματικά η γνώμη μας και η αλήθεια μας και η αγάπη μας για αυτό το πρόσωπο. Και οι λόγοι αυτής της αγάπης. Ναι, και για τη δουλειά και το έργο που κάνει εδώ και 26-27 χρόνια. Πολλά, πολλά. Το φως στο τούνελ είναι από το 95. Λειτουργεί εδώ και 35 χρόνια. Η μακροβιότερη εκπομπή της Ελλάδας. Και η μακροβιότερη εκπομπή. Νομίζω είναι η μακροβιότερη μετά το Καλημέρα Ελλάδα με τον Παπαδάκη. Ναι. Που είναι πριν το 95. Νομίζω έχει κλείσει 30 χρόνια δεν ο Παπαδάκης. Δεν είχε πάρει και ένα Γίνεση. Ναι, όχι για τη μακροβιότερη όμως. Ναι, γιατί... Τα έχω σημειώσει εδώ. Κλείνοντας το πιο γενικό κομμάτι, είναι ότι βλέπεις πόσο ωραίο είναι να χτίζεις μια σχέση εμπιστοσύνης με τους ανθρώπους που σε παρακολουθούν. Που κάθε Παρασκευή, που τις μισές φορές λέει κάτι στην αρχή ότι υπάρχει αυτή η εξαφάνιση και αυτό και το άλλο, και σε 2 ώρες που είναι εκπομπή, ο άνθρωπος έχει βρεθεί. Ζωντανός, νεκρός, δεν έχει σημασία. Έχει βρεθεί. Έχει γιατί... μια απάντηση. Όχι γιατί έκανε κάτι η ίδια η Αγγελική εκείνη τη στιγμή, αλλά γιατί είναι τόσοι πολλοί άνθρωποι που εκτιμούν τη δουλειά της και που θέλουν να βοηθήσουν, που εθελοντικά πηγαίνουν από μέρος σε μέρος και βοηθάνε. Και τις μισές φορές στις απλές εξαφανίσεις, ας πούμε, έχει βοηθήσει το κοινό για να βρεθεί ο άνθρωπος. Και νομίζω ότι ο τρόπος με τον οποίο δουλεύει, πέρα από το ότι κινητοποιεί τον τηλεθεατή, δηλαδή και εγώ έχω σκεφτεί ότι αν κάποια στιγμή αναφερθεί κάτι που μπορεί έστω και έναν άνθρωπο να έχω δει που κάτι να μου λέει, ναι, θέλω, εμπιστεύομαι να πάρω τηλέφωνο εκεί και να πω αυτό που είδα και ας το αξιολογήσουν αν είναι χρήσιμο. Αλλά πέρα από αυτό θεωρώ ότι ο τρόπος της δεν υποτιμά τον τηλεθεατή και την νοημοσύνη του. Δηλαδή, προφανώς θέλει να κάνει νούμερα. Σαν να λέμε ότι κάνουμε βίντεο, δεν μας νοιάζει να πάρει 10 views ή 30. 30 θέλουμε να πάρει. Αλλά σέβεται τον τηλεθεατή. Δεν θεωρώ ότι έχει κανένας να της προσάψει ότι μία φορά δεν χειρίστηκε την τάδε υπόθεση σωστά. Και μιλάμε για τώρα, για τις υποθέσεις αυτές της τελευταίας δεκαετίας, 15ετίας, που υπάρχει και το μάτι της κοινής γνώμης από πάνω. Πιο παλιά, που δεν ήταν τόσο viral και τόσο εύκολο να συζητάει όλη η κοινωνία για μια υπόθεση, δεν υπήρχε τέτοια δίσδυση του ίντερνετ, θα μπορούσε να έχει υποπέσει και σε πάρα πολλούς λάθος χειρισμούς. Ναι. Να έχει εκθέσει ανθρώπους, μάρτυρες, στοιχεία. Δεν το έχει κάνει ποτέ. Και έχει έρθει αντιμέτωπη με μαρτυρίες που μπορεί να είναι δύσκολο ακόμα και για έναν αστυνομικό να τις χειριστεί. Να σε παίρνει ο άλλος και να σου λέει, ξέρω εγώ, είναι εκεί η τάδε και να το έχει κάνει αυτός. Και το έχει χειριστεί σαν να είναι επαγγελματίας αστυνομικός και καλύτερα. Είναι τρελό. Πριν όμως συνεχίσουμε, εγώ έχω σημειώσει εδώ πέρα 2, 3, 4, 5 βασικά πράγματα για κάποιον που μπορεί να μην ξέρει ποια είναι η Αγγελική Νικολούλη. Εντάξει, το προφανές αυτό που σας είπαμε ότι έχει όντως πάνω από 30 χρόνια καριέρα. Εκπομπές και πολύ πιο πριν που ήταν αστυνομική ρεπόρτερ σε εφημερίδες και γυναίκα τότε. Ήταν μετρημένες στα δάχτυλα του ενός χεριού οι ρεπόρτερ όλες. Πόσο μάλλον αυτές που ασχολούνταν με τόσο σκληρά θέματα. Έχει πάει σε φυλακές, έχει πάρει συνεντεύξεις από καταδικασμένους, εγκληματίες κτλ. Κτλ. Ήταν συνεργάτες του Χαρδαβέλα αρχικά στην εκπομπή Χωρίς Μοντάζ και μετά στο ρεπορτάζ Δινομίχλη, που ήταν σαν ένα φως στο τούνελ, αλλά όχι ακριβώς φως στο τούνελ, και μετά αυτοί τα σπάσανε. Το είπε και τις προάλλες ο Χαρδαβέλας, βεβαίως, τσακώθηκαν, τα σπάσανε και πήρε η Αγγελική τον εαυτό της και πήγε στο τότε Sky, τον παλιό Sky, και έκανε το φως στο τούνελ το 1995. Μετά η Αγγελική πήγε στο Alter, μετά έκλεισε το Alter, πήγε ξανά στον Α, τον καινούριο, και τώρα είναι στο Mega. Επίσης ο Χαρδαβέλας έχει πει ότι μετά από χρόνια που βρέθηκαν με την Αγγελική, της είπε, γιατί ουσιαστικά τότε το beef ήταν ότι πήγε και έκανε μια παρόμοια εκπομπή με αυτή που συμπαρουσίαζε. Μετά από χρόνια λοιπόν της είπε ο Χαρδαβέλας ότι μπράβο, γιατί κάνεις την εκπομπή και τη δουλειά πολύ καλύτερα από μένα. Το έχει πει και δημόσια σε συνέντευξη και προχθές θα στη στείλω να τη δεις. Τέλειο. Γενικά έγινε πάρα πολύ γνωστή την εποχή του Alter, εκεί μετά το 2005, δηλαδή θεωρώ ότι μετά την υπόθεση της Κικής Κούσογλου, που έχω γράψει πιο κάτω, αν θέλουμε να αναφερθούμε. Νομίζω ήταν η πρώτη υπόθεση που όλη η Ελλάδα, η σημερινή, γιατί είχε και πιο κραυγαλές υποθέσεις παλιότερα, συντονίστηκε με την Αγγελική. Να δει τι κάνει η Αγγελική, τι λέει, τι είναι αυτό που προσπαθεί να μας πει. Έχει μπει 2 φορές στο ρεκόρ Guinness, μία το 1998, γιατί σε 75 εκπομπές βρήκε 85 αγνοούμενους.
και μία το 1999, γιατί σε 130 εκπομπές βρήκε 210 αγνοούμενους. Και μάλιστα έχει και ένα υπορεκόρ ότι μέσα σε 10 λεπτά βρήκε έναν αγνοούμενο που αγνοούνταν 58 χρόνια. Και έχει γράψει και 4 βιβλία, τα οποία εννοείται ότι τα έχουμε ξεζουμίσει και βασίζονται σε υποθέσεις της, προφανώς με αλλαγμένα ονόματα και στοιχεία, γιατί δεν μπορεί να αξιοποιηθούν υποθέσεις αυτές σε βιβλία. Αυτά για ποιον δεν ξέρει και είναι η Αγγελική Νικολούλη. Και όταν λέμε πλέον η Αγγελική, εννοούμε η Αγγελική Νικολούλη. Όπως όταν λέμε η Άννα, εννοούμε η Άννα Βύση. Για να συνεννοούμαστε σε αυτό το κανάλι. Σε άλλα κανάλια πείτε ό,τι θέλετε. Είναι μερικές υποθέσεις που είναι μαγικές. Μαγικές. Όχι... Δηλαδή, επίσης, όπως ερχόμαστε στο πατίνι, τι σκεφτόμουν. Ότι είναι το πρώτο βίντεο που πριν καν το ξεκινήσουμε, είμαι σίγουρος ότι θα τελειώσει. Και δεν θα έχουμε πει ούτε το 1 δέκατο. Ούτε το 1 δέκατο. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν υπάρχει ο χρόνος. Δηλαδή, κανονικά θα πρέπει να σας κάνουμε ένα live streaming. Όχι μία στιγμή. Που να μιλάμε και 8 ώρες. Είναι κάποιες υποθέσεις που νομίζω είναι υποθέσεις σταθμός. Το trademark. Σε αυτά της τα Αγγελικός. Πράγματα. Και είναι και υποθέσεις που χρησιμοποιούμε και οι δύο. Να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Αλέξανδρος με έχωσε στη φάση. Εγώ φταίω. Να δώσω τα εύσημα, γιατί έτσι πρέπει. Και νομίζω κάθε φορά, μάλλον χρησιμοποιούμε πάνω κάτω τις ίδιες υποθέσεις για να πείσουμε κάποιον και λειτουργεί. Ναι. Γιατί δίνουμε και τις πιασάρικες. Ναι. Γιατί επίσης, ωραία πάσα, πολύ παλιά θεώρησαν ότι η Αγγελική Νικολούλη βλέπουν μόνο γιαγιάδες. Ναι. Ή μόνο η μάνα μου στον καναπέ λίγο πριν κοιμηθεί με τη ρόμπα. Αλλά μετά βλέπεις το hashtag στο Twitter και λες, μάλλον δεν βλέπουν μόνο γιαγιάδες. Και πλέον έχει πάρα πολύ φανατικό νεαρό κοινό που δεν έβλεπε πριν 5 χρόνια, πριν 6 χρόνια. Και έχει και διαφορετικά κοινά. Δηλαδή είναι και οι μεγάλοι άνθρωποι που την ξέρουν ότι λέει Νικολούλη και λες, ναι, Νικολούλη. Και οι νεότεροι βλέπουν τώρα ότι κάνει δουλειά. Θα τη δω, θα δω τι έχει γίνει. Έγινε τις προάλλες νούμερο 2 hashtag στο παγκοσμίω στο Twitter το φως στο τούνελ. Και ήταν κάποιοι καμένοι οι οποίοι γράφαν στα αγγλικά και εξηγούσαν τίποτα και καλά. Αν βλέπετε αυτό το hashtag και δεν ξέρετε τι σημαίνει, στην Ελλάδα υπάρχει μια εκπομπή που βρίσκει αγνοούμενους και ασχολείται με αυτή την υπόθεση. Thread από κάτω, στα αγγλικά. Τρελό. Θα μπορούσα να το έχω κάνει και εγώ. Θα μπορούσε όντως. Οπότε λοιπόν κάποιες από τις υποθέσεις που θα αναφέρουμε είναι αυτές που θεωρούμε ότι αν κάποιος δεν τις γνωρίζει, δεν ξέρει ποια ήταν η συνεισφορά της Αγγελικός Νικολούλη. Εμείς τη λέμε Αγγελικό γιατί είναι και φίλη μας στο μυαλό μας, θα πιστεί ότι τόσα χρόνια κοιμάται τον ύπνο του δικαίου που δεν έβλεπε. Ξεκάθαρα. Και θα μπει στο YouTube να μελετήσει, γιατί αυτή είναι η χαρά. Να μπει να δει τώρα που. Θα βάλουμε από κάτω στην περιγραφή θα βάλουμε links με τις υποθέσεις αυτές που θα πούμε. Ένα εντόνι links θα βάλουμε, γιατί είναι πάρα πολύ το υλικό που έχετε να μελετήσετε. Αλλά είναι πάρα πολύ ωραίο εκ των υστέρων. Πέρα από υποθέσεις που λίγο πολύ όλοι τις έχουμε παρακολουθήσει, να μπει να δει παλιές εκπομπές, να δει τι έλεγε ο ένας, τι έλεγε ο άλλος, τι έλεγε η Αγγελική. Και εγώ ζω για τα βίντεο που κάνει και τις εκπομπές όταν αποκαλύπτεται η υπόθεση. Αυτό. Δηλαδή αύριο που το γυρίζουμε εμείς το βίντεο, η εκπομπή δεν γίνεται να μην κάνει 65% τηλεθέαση, γιατί θα βγάλει όλες τις συνομιλίες με τη Ρούλα Πισπυρίγκου που δεν μας έχει βάλει τόσο καιρό να ακούσουμε. Δηλαδή κανονικά αύριο η εκπομπή δεν θα πρέπει να έχει διάλειμμα για διαφημίσεις. Ναι. Θα πρέπει να είναι 3 ώρες μονορούφι. Και βάζω εγώ τα λεφτά των διαφημίσεων που παίρνει το Μέγκα. Δεν τα έχεις. Θα τα βρω. Θα κάνω έρανο. Καταρχάς, όποιος διαφημίζεται ανάμεσα στην Νικολούλη αύριο. Η τεράστια επιτυχία επίσης είναι ότι είναι μια εκπομπή που είναι πάρα πολύ αργά το βράδυ. Ξεκινάει 11 και τελειώνει 2, 3, 2,5. Και τα ποσοστά είναι για εκείνες τις ώρες. Γιατί αλλιώς παίζει μια εκπομπή στις 9 και αλλιώς παίζει μια εκπομπή στις 12 και 1 ώρα το βράδυ. Πριν πάμε στις υποθέσεις, να πάρουμε ένα side quest και να πούμε. Να αναλάβουμε. Το side quest είναι που δεν ακολουθεί τη γραμμή της ιστορίας. Είναι. Εκεί πα και σκοτώνει, πήγε να κλέψει και από το κοτέτσι. Μπράβο. Ωραία, ναι. Λοιπόν, και το side quest για μένα είναι ότι μέσα σε όλα το πόσο ωραία είναι η Αγγελική, τι καλά που τα κάνει, τι όλα αυτά τα υπέροχα πράγματα που λέμε. Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το team που υπάρχει. Βέβαια, φέτος είχαμε μια απώλεια. Ο αγαπημένος σε όλους. Το Πανελλήνιο. Θανάσης Κατερινόπουλος έκανε συμβόλαιο με ένα άλλο κανάλι και δεν βρίσκεται πια στην εκπομπή. Ωστόσο, εγώ θα μιλήσω για αυτόν σαν να βρίσκεται ακόμα, γιατί ήταν τα προηγούμενα δεν ξέρω κι εγώ πόσα χρόνια. Αρκετά πολλά και οι περισσότεροι από το team της είναι πάρα πολλά χρόνια εκεί. Αυτό. Και την ακολουθούν και από κανάλι σε κανάλι, που αυτό λέει πολλά. Μου κάνει πολύ μεγάλη εντύπωση λοιπόν όταν πέρσι έφυγε από τον Α για να έρθει στο Μέγκα φέτος, ότι δεν είδα να αλλάζει κάτι. Και από το Alter, όταν είχε κλείσει και έκανε Αγγελικό deal με τον Α, πήρε όλο το team και το πήγε στο άλλο κανάλι. Το οποίο είναι πολύ σημαντικό γιατί δείχνει ότι εγώ δουλεύω με αυτούς τους ανθρώπους και τους εμπιστεύομαι, άρα αυτό και αυτό και αυτό. Πέραν αυτού όμως, τώρα βέβαια φέτος φέρνει και κάτι ψυχολόγες, κάτι τέτοια, μπας και ψιλοπούνε τίποτα. Ναι, είχε και από παλιά και τη Μανουσία. Τώρα τις φέρνει λίγο γλαστρέ μεταξύ μας. Ναι. Βέβαια έρχονται και αυτές πιο φορτωμένες. Δηλαδή τώρα και η Μελαχρίνη της Πράγης που κοίταγε με ένα βλέμμα. Και η Ξανθιά η άλλη έκλεψε τα φώτα. Να τα λέμε αυτά. Για μένα πάντα είναι εμάς οι αρχιστράτηγοι, οι ταξιέρχοι
εν αποστρατεία την όλη αυτή που είναι ο Θανάσης Κατερινόπουλος. Γιατί αυτή ήταν κάποτε αρχιμπάτσι που τώρα. Αυτοί έχουν φάει τα γόνατά του και ναι. τον μυρίζονται το. Και αρχιμπάτσι πρέπει να ήταν καλή και σε υποθέσεις σοβαρές, ρε παιδί μου. Πεθαίνω επίσης πάρα πολύ με τη σχέση που έχει με το σκηνοθέτη τη. Με μιλήσει για τη γάλα μα ο Τύρις έφαγα. Άσε μας Βροσωτήρι, τι break, τι λες τώρα. Άσε μας Βροσωτήρι και εσύ με εξτραλάνεις αυτή μου. Που για μένα το καλύτερο είναι να καίγεται το μουνί της Αγγελικός, ας πούμε, στο πλατό και ταυτόχρονα να έχει το ακουστικό το Σωτηράκι. Να είναι έξαλλη, να βρίζει και να λέει τι θες κι εσύ Σωτηράκι, διάλειμμα, διάλειμμα. Νομίζω ότι ένα από τα πολύ μεγάλα σύν της Αγγελικής είναι η αμεσότητά ναι. της και το ότι είναι η καλή εκδοχή του λαϊκού ανθρώπου με την έννοια του ότι ναι μεν μαζεύεται, προσπαθεί να είναι σον-σον, να προσέχει, αλλά ταυτόχρονα είναι αυτός της. Ναι. Θέλει εκείνη την ώρα να ρίξει το καντήλι, ρίχνει το καντήλι. Θέλει να το πάρει με το μαλακό, τον παίρνει με το μαλακό. Σηκώνει το τηλέφωνο για μια μαρτυρία, μιλάει σαν να σηκώσει εσύ και να στο λένε εκείνη την ώρα. Δεν έχει το άψυχο αυτό της τηλεόρασης, το στημένο, το ότι ναι, τώρα εσύ ναι. βλέπεις μια εκπομπή και είσαι μακριά. Είναι σαν να κάθεσαι δίπλα της την ώρα που τα κάνει αυτά. Αυτές τις μέρες που παρακολουθούσα από όλα τα κανάλια την υπόθεση της Πάτρας και από όλες τις εκπομπές, έβλεπα, ας πούμε, για παράδειγμα τον. Ο άντρας της Τατιάνας. Ο Ευαγγελάτος. Α, ναι, αυτός ο τέλος πάντων, ναι. Που έκανε και αυτός ένα μεγάλο αφιέρωμα, ας πούμε. Και κάνανε κάθε μέρα αποκαλύψει με τον Λαμπρόπουλο. Απλά έκανε απλά και κάποιες. Ο Λαμπρόπουλος είναι ο ερευνητής, ο άλλος απλά. Κάποιες χοντράδες, τέλος πάντων. Ναι, αυτός ναι. δεν έχει σημασία, δεν το πηγαίνω εκεί. Το πηγαίνω στο ότι ενώ και αυτός έκανε μια καθημερινή εκπομπή πάνω σε αυτό το θέμα που ήταν σίγουρα μιλάγανε μισή ώρα την ημέρα στην εκπομπή του. Ήταν λες και μιλούσε ένα ξύλο, ρε παιδί μου. Δηλαδή. Δεν σε κρατούσε. Έβλεπε το τρίλεπτο του Λαμπρόπουλου και αυτό ήθελε απλά να ακούσεις τι ανακαλύψαμε και σήμερα. Δεν μπορούσες να ταυτιστείς, να παθιαστείς. Βλέπεις μια Αγγελικό, έχει συναισθήματα τα οποία πολλές φορές δεν τα ελέγχει καλά μέσα στην εκπομπή. Τα ελέγχει τέλεια βασικά για τον αέρα. Αλλά αφήνει αυτά που μπορούν να φανούν. Και την ανάσα της θες να ακούσεις ναι. και το βλέμμα της θες να κοιτάξεις. Υπάρχουν, ας πούμε, φασάρα είναι όταν παίρνει κάποιος και θέλει να μιλήσει με τον Αγγελικό και είναι live η εκπομπή. Και το σηκώνει Αγγελικό, κάνει αυτό εδώ, να κρύψει τα μικρόφωνα. Για να μην δυναμώνουν το μικρόφωνο. Για να μην ακούγεται αυτός που έχει πάρει τηλέφωνο, δυναμώνει ο χολύπτης εντωμεταξύ. Ξέρει τι κάνει. Και Αγγελικό προσπαθεί να κρύψει εδώ, βυζιά, έχει δύο μικρόφωνα. Τα κρύβει, δυναμώνει κι άλλο ο χολύπτης. Ακούμε όλο το τζουρτζουρτζουρ από το θόρυβο. Δηλαδή υπάρχει και ένα έτσι, ένα τζέρτζελο. Για μένα είναι χαρακτηριστικός ο τρόπος της γενικά και αυτό νομίζω ότι την κάνει έξτρα αγαπητή στο κοινό και ενδιαφέρουσα. Ότι δεν υπάρχει καμιά άλλη σαν την Αγγελική. Και καλός ή κακός, άσχετη αναφορά, αλλά πολύ σχετική. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι που στην τηλεόραση έχουν κάνει μια σχολή. Δηλαδή, μπορεί να μην συμπαθεί στη Μενεγάκη, αλλά η Μενεγάκη είναι μια σχολή. Έτσι, μια σχολή είναι και η Νικολούλη, έτσι, μια σχολή μπορεί να είναι και ξέρω κάποιος άλλος. Είναι οι εξαιρέσεις που σε κάνουν να βλέπεις την εκπομπή για αυτόν και όχι για το περιεχόμενο. Το περιεχόμενο εννοείται ότι είναι υπερβολικά αντάξιο των προσδοκιών του τηλεθέτη σε αυτή την περίπτωση. Εγώ η αλήθεια είναι ότι έχω σημειώσει εδώ στοιχεία για 6 υποθέσεις που είμαι σίγουρος ότι όλες εμάς τους δύο μας έχουν αγγίξει ποικιλοτρόπως. Εμένα με είχε σοκάρει πολύ η υπόθεση Γρεκού, γιατί ήταν η πρώτη υπόθεση που είδα. Εξ ολοκλήρου, εσύ. Από την αρχή έβλεπα την εκπομπή και από την αρχή τι έγινε εδώ, τι έγινε εκεί, στοιχείο το στοιχείο. Πήρε και κάνα 2 χρόνια, νομίζω. Και θυμάμαι την εκπομπή που έγινε η αποκάλυψη του ποιος έχει κάνει τι. Νομίζω ήταν και τελευταία εκπομπή του καλοκαιριού, αν δεν κάνω λάθος. Νοέμβριο 2016, ο συγκεκριμένος άνθρωπος είχε πάει να κάνει κάποιες δουλειές, ήταν κτηνοτρόφος και γυρνώντας από αυτές τις δουλειές δεν τον ξαναείδε ποτέ κανένας. Και αυτόν και το αγροτικό και το του αμάξι. Που αγροτικό αμάξι, μεγάλο αμάξι. Δεν χάνεται και εύκολα. Long story short, θαύτηκε μαζί με το αυτοκίνητο από έναν συνεργάτη, το από έναν άνθρωπο που είχαν συναλλαγές έτσι με κρέατα κτλ. Και η Αγγελική σε αυτή την περίπτωση νομίζω ότι πραγματικά έκανε την περισσότερη δουλειά σε αυτή την υπόθεση. Αν και ένα, από κάθε άλλον. Ένα στοιχείο κλειδί σε αυτή την υπόθεση, γι' αυτό είπα πριν για το κοινό, είναι ότι βοήθησε πάρα πολύ στα αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί η Αγγελική μπορεί να ξέρει από την πρώτη στιγμή ποιος το έχει κάνει, αλλά πρέπει να βρει και να το αποδείξει. Βεβαίως. Δεν μπορεί επειδή το είπε η Αγγελική να πούνε εντάξει, θα τον συλλάβουμε. Παρακολουθώντας τις εκπομπές, ένας τηλεθεατής αποφάσισε να μπει στο Google Earth και να δει τις συντεταγμένες του κτηνοτροφείου κάτι. Ήθελε απλά να δει πώς είναι. Και έτυχε να έχει περάσει ο δορυφόρος με διαφορά 10 ημερών πριν το φόνο και μετά το φόνο και φάνηκε μία πάρα πολύ μεγάλη τρύπα που υπήρχε εκεί, η οποία είχε κλειστεί και ήταν φρέσκια και χώραγε εκεί ένα μάξι. Πριν από αυτό είχαν γίνει πάρα πολλές έρευνες σε ποτάμια, με θελοντές, σε βουνά. Είχαν χτενίσει την περιοχή δεκάδες άνθρωποι.
άνθρωποι. Γιατί πέρα από τον άνθρωπο που υπάρχουν πολλοί τρόποι δυστυχώς να τον εξαφανίσεις, ένα αυτοκίνητο είναι λίγο πιο δύσκολο να έχει εξαφανιστεί από προσωπική και να μην έχει πάει και κάπου αλλού σε κάποια άλλη περιοχή. Εν τέλει, η αλήθεια είναι ότι ο Αγγελικό είχε πολιορκήσει πάρα πολύ στενά τον δολοφόνο από ό,τι αποδείχθηκε. Αυτός προσπαθούσε να της ξεφύγει όπως κάνουν πάρα πολλοί που νομίζουν ότι θα κοροϊδέψουν την Αγγελική Νικολούλη και αφού βρέθηκε με το αυτοκίνητο θαμμένο στο χωράφι του ιδίου, έφαγε ισόβια για ανθρωποκτονία εκ προθέσεως σε ήρεμη ψυχική κατάσταση. Εγώ έχω γράψει και τα τέλη των ιστοριών για να είμαστε έτσι πλήρεις στο ρεπορτάζ μας. Η αλήθεια είναι ότι αυτή η υπόθεση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα γιατί υπήρχαν και υποψίες για τη γυναίκα του. Δηλαδή για μια περίοδο όλοι είχαν στραφεί στη γυναίκα του ότι κάπως λίγο δεν είναι και πολύ συγκλονισμένη, κάπως λίγο δεν τον κλαίει, κάπως λίγο σταμάτησε να βγαίνει στην εκπομπή από ένα σημείο και μετά γιατί είχε πάρει πολύ δημοσιότητα. Σταμάτησε η γυναίκα η καψερή, καταρχάς γιατί πέσαν όλοι πάνω της, επειδή αυτή έλεγε δεν πιστεύω ότι έχει πεθάνει, πιστεύω ότι κάπου είναι. Που εν τέλει η γυναίκα όντως απλά δεν ήθελε να πιστέψει ότι πέθανε ο άντρας της. Γιατί δεν το είχε κάνει ήδη. Ναι, δηλαδή και η Αγγελικό έλεγε διακριτικά, μήπως ήταν πολύ της θρησκείας να πάμε στα μοναστήρια, αυτά είναι τα πρώτα που κοιτάει. Μήπως με καμιά γκόμενα έχει πάει έξω. Και ήταν η καψερή γυναίκα, μακάρι να είναι έξω με γκόμενα. Δεν ήταν. Ήταν πολύ μέσα χωμένος. Και μετά όταν πέφτουν πάνω σου όλοι, επειδή η αλήθεια είναι ότι ο όχλος είναι επικίνδυνος. Εντάξει, μια τεράστια δημοσιότητα σε ανθρώπους που δεν έχουν εκτεθεί ποτέ και ακόμα και το ότι πάνε στην εκπομπή να ψάξουν είναι ήδη μια μεγάλη έκθεση. Να ανοίξεις το σπίτι σου, να μιλήσεις, να ξέρουν πώς σε λένε, τα παιδιά σου. Είτε έχεις εκτεθεί είτε δεν έχεις εκτεθεί, αν για κάποιο λόγο ένα μεγάλο μέρος του κοινού αποφασίσει ότι είσαι ένοχη, ζεις πολύ δύσκολα με αυτό να το κουβαλάς. Απλά δυστυχώς, δυστυχώς θα πω, τις περισσότερες φορές αυτό που πιστεύει κοινή γνώμη είναι εν τέλει αυτό που ισχύει. Δυστυχώς τις περισσότερες, όχι όλες. Δηλαδή σε αυτές τις υποθέσεις εδώ, σε κάμποσες από αυτές τις υποθέσεις, εκεί που στρέφονταν εξ αρχής οι υποψίες, εκεί ήταν. Γιατί αυτό που λέει και η Αγγελική είναι ότι δεν γίνεται ρε παιδί μου τόσο εύκολα ένας άνθρωπος να πάρει την απόφαση είτε να εξαφανιστεί ή ακόμα και αν απομακρυνθεί από το περιβάλλον που ζει, να μην επικοινωνήσει ποτέ με κανένα φίλο, άσχετο. Δηλαδή, έχω εγώ πρόβλημα με τη γυναίκα μου. Ναι. Δεν θα εξαφανιστώ και από την κολλητή μου και από τα βαφτιστήρια μου. Όχι, σαφώς. Απλά επειδή εμείς δεν είμαστε αρμόδιοι να κρίνουμε ποιος έχει κάνει τι και μόνο ιδιωτικά μπορούμε να συζητάμε. Ρε εσύ, εσύ τι πιστεύεις ότι έχει γίνει. Και πάρα πολλοί άνθρωποι δεν το κάνουν αυτό ιδιωτικά και το κάνουν ίσως και με άσχημο τρόπο. Είναι αρκετές οι φορές που δεν είναι αυτός που φαίνονταν στην αρχή. Όπως ας πούμε πέρσι με την υπόθεση εκείνης της κοπελίτσας της αφρικανικής καταγωγής. Πώς το λέγανε το κοριτσάκι που νομίζανε ότι ο πατέρας το είχε σκοτώσει που τον είχαν δει να φεύγει με βαλίτσα και λέγανε ότι. Ναι. Και έλεγε όλο το πανελλήνιο ότι στάνταρ ήταν μέσα το παιδί και το έχει σκοτώσει. Και τελικά δεν το είχε σκοτώσει, απλά το είχε φυγαγαδεύσει σε άλλη χώρα. Εντάξει, απλώς θέλω να πω σε αυτό το σημείο, κάνοντας και μια σύνδεση με την υπόθεση της Πάτρας που παντού κολλάει, ότι τις περισσότερες φορές το κοινό, ο όχλος, εξαγριώνεται με ανθρώπους ή τους θεωρεί υποπτούς, κυρίως για τον τρόπο με τον οποίο χειρίζονται ή τοποθετούνται απέναντι στην υπόθεση. Σίγουρα. Δηλαδή, κανείς δεν θα έλεγε τη μάνα στην Πάτρα φώνησα τόσο έντονα, αν η μάνα δεν φρόντιζε επί δύο μήνες κάθε μέρα να λέει και σε κάποια άλλη εκπομπή κάποιο άλλο ψέμα. Οπότε όταν αρχίζει, ακόμα και να μην το έκανε αυτή, πες ότι το έκανε η αδερφή της και ήθελε να την καλύψει. Ο τρόπος που τοποθετείσαι, μίλησε ποτέ κανείς άσχημα για τη μάνα του Άλεξ, την Ντανιέλα, μίλησε ποτέ κανείς άσχημα για τους γονείς του Γιακουμάκη, που θα μπορούσαν σε μια άλλη υπόθεση να ήταν ύποπτη. Θα μπορούσαν να ήταν ύποπτη μέχρι να βγει το τι έγινε. Όχι, γιατί από την αρχή η στάση τους έδειξε ότι τοποθετούμε με σοβαρότητα, χωρίς ψέματα, χωρίς αντιφάσεις, χωρίς. Εντάξει, η υπόθεση της Πάτρας είναι πρωτοφανής σε όλα τα επίπεδα, διότι αυτή η γυναίκα δεν ξέρω και τι πρόβλημα έχει που έβλεπε σε έναν άνθρωπο που δεν νιώθει, που δεν έχει συναισθήματα, οποιοδήποτε συνέστημα. Απλά θέλω να πω ότι η οργή του κόσμου δεν βασίζεται μόνο στο ότι μια μάνα σκότωσε, από ό,τι φαίνεται σίγουρα το ένα, και ακόμα ψάχνουμε τι έγινε με τα άλλα δύο παιδιά, όσο για τον τρόπο που τοποθετούνταν δημόσια, για την εικόνα που έδειχνε. Είτε ήταν τα συναισθήματα, είτε ήταν τα ψέματα. Οπότε, ναι, τις περισσότερες φορές δυστυχώς κρίνουμε και ιδιωτικά. Και πίστεψε, άμα το λέμε εμείς ιδιωτικά, το λέει απέναντι ιδιωτικά, δεν είμαστε και καμιά τεράστια χώρα. Φτάνει και στην Πάτρα αυτό και άλλοι δεν μπορεί να κυκλοφορήσει. Έχουν βγει σήμερα, ας πούμε, τώρα κάνω μια μικρή παρένθεση. Αλλά αντιλαμβάνομαι και πραγματικά αυτό που έχει κάνει, αν όντως το έχει κάνει αυτή που μάλλον το έχει κάνει. Είναι τρομακτικό, δεν υπάρχει έξι. Είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να συλλάβει το μυαλό όλων μας, νομίζω. Ναι. Αυτό που με έχει προβληματίσει πάρα πολύ είναι η αντίδραση του κόσμου από χθες το βράδυ, η οποία είναι φρικτή. Και θα πει, λέει, να τη σε νοιάζει, ξέρω αν η αντίδραση του κόσμου είναι φρικτή σε μια φόνησα παιδοχτόνο. Με νοιάζει, γιατί είναι δουλειά της αστυνομίας να την τιμωρήσει όπως έχει οριστεί από τους νόμους του κράτους. Δεν είναι δικό μας θέμα να βγαίνουμε και να λέμε κάτι φρικτά πράγματα τύπου πρέπει να την κρεμάσουμε.
περάσουμε στο Σύνταγμα και να περάσει όλη η Ελλάδα, ξέρω εγώ, να τη τίζει, να τη χτυπήσει, δεν ξέρω τι λέγανε. Το λέγανε πάρα πολλοί άνθρωποι. Και αυτό είναι φρικτό, ακόμα και για τον χειρότερο φωνιά. Ενώ ότι αυτού του είδους η αυτοδικία και το μίσος που κουβαλάμε μέσα, ακόμα και σε κάποιον που έχει κάνει κάτι φρικτό και πολύ κακό. Γιατί θεωρούμε ότι είμαστε τόσο ανώτεροι και τόσο καλύτεροι, και αυτός αξίζει αυτή την αντιμετώπιση. Δεν σου λέω ότι είναι καλός άνθρωπος. Προφανώς είναι φρικτός άνθρωπος. Δεν έχω λέξη να περιγράψω το πόσο φρικτός άνθρωπος είναι, αλλά. Θα συμφωνήσω απόλυτα. Θα προσθέσω απλά δύο στοιχεία. Πρώτον, ότι στην Ελλάδα θα πω, φαντάζομαι και σε όλο τον κόσμο, υπάρχει μια παραπάνω ευαισθησία σε θέματα που αφορούν παιδιά. Δηλαδή, αν είχε σκοτώσει τρεις φίλες της, δεν θα υπήρχε ίδια αντίδραση. Όχι. Έχει σκοτώσει τα τρία, μάλλον δικά της παιδιά. Χωρίς να δικαιολογώ τις αντιδράσεις. Λέω όμως ότι να συνυπολογίσουμε ένα αυτό. Ναι, το και δεύτερον, αυτό, ναι. Το ότι τα τελευταία πολλά χρόνια δυστυχώς, στο πλαίσιο της ζωής που ζούμε, υπάρχει διάχυτη μια αίσθηση ατιμωρησίας. Ή ότι ναι, σεβόμαστε τους νόμους, ναι, ότι προβλέπει ο νόμος, αλλά αν φας έναν και φας ισόβια που είναι 20, 17, 15, ανάλογα τα υπόλοιπα χαρακτηριστικά σου, ηλικία, αν θα δουλεύεις στη φυλακή κτλ. Ναι, αν το 2037 η Ρούλα είναι εκτός φυλακής για ένα παιδί που σκότωσε, λέμε τώρα, παίρνουμε την απλή περίπτωση. Προφανώς αυτό προβλέπει ο νόμος, αλλά προφανώς αυτό εξαγριώνει την κοινωνία όταν έχει δει ότι δύο παιδεραστές, τρεις παιδοκτόνοι, πέντε άλλοι είναι τώρα έξω. Απλά είναι. Δηλαδή αυτός που η Αγγελικό την πήραν τηλέφωνο, ο Σπυράκος, ναι, που την ενημέρωσαν από το τηλέφωνο ότι έχει βγει από τη φυλακή, όλοι όσοι τρώνε ισόβια για μέχρι ένα φόνο θα βγουν από τη φυλακή μέσα στην επόμενη 20ετία. Και αυτό θεωρώ ότι είναι κάτι που τον κόσμο τον εξαγριώνει. Ενώ αν ήταν ισόβια. Είναι μεσαίωνα. Μα εγώ δεν είπα, δεν λέω για θανατική είναι, ποινή. Είναι κάθε τη μάγισσα, ναι, αυτό είναι. Ούτε αυτό λέω. Απλά λέω ότι αν τα ισόβια ήταν ισόβια, δεν με νοιάζει αν σκότωσες έναν, δύο, τρεις. Αν φας ισόβια, μια που μπήκες, μια που δεν ξαναβγαίνεις. Μείνε εκεί στη φυλακή. Τώρα αν θεωρώ είναι ένα άλλο ήταν θέμα, γιατί η φυλακή δεν είναι. Υποτίθεται ναι, ότι δεν είναι τιμωρία, είναι σοφρονισμός. Ναι. Υποτίθεται ότι βρίσκουν τρόπο, λέμε τώρα. Κάποιες φυλακές το κάνουν. Και είναι αλήθεια αυτό, αλλά συνήθως όχι. Σοφρονισμός σημαίνει μπαίνω μέσα, κάθομαι 20 χρόνια και βγαίνω άλλος άνθρωπος, ναι, καλύτερος. Δηλαδή, έχουμε σταματήσει σαν κοινωνία και σαν πολιτισμός να είμαστε αυτοί που όποιος δεν μας κάνει γιατί μας πείραξε, τον γκέμε στην πυρά. Αλλά έχουμε αρχίσει να είμαστε οι άνθρωποι που αυτός που δεν συμπεριφέρεται σωστά, τον απομακρύνουμε από την κοινωνία για να μην δημιουργεί πρόβλημα και προσπαθούμε να τον κάνουμε να μάθει να συμπεριφέρεται σωστά. Θα συνεχίσω με μια υπόθεση και θα το κολλήσω με κάτι που είπαμε τώρα. Υπόθεση Βαγγέλη Γιακουμάκη. Ο Βαγγέλης εξαφανίστηκε το 2015 το Φεβρουάριο και βρέθηκε νεκρός ένα μήνα μετά σε πάρα πολύ κοντινή απόσταση από το σημείο που εξαφανίστηκε. Γενικά, επειδή το θέμα του Βαγγέλη με ενοχλεί πολύ περισσότερο από όλα τα υπόλοιπα, δυστυχώς κάπως κάποια θέματα μας πειράζουν περισσότερο, αν και όλα είναι πάρα πολύ άσχημα αυτά που συζητάμε. Ο Βαγγέλης υπήρξε θύμα σωματικής και λεκτικής βίας από συμφοιτητές του στη Γαλακτοκομική Σχολή Ιωαννίνων. Πολύ σημαντικό επίσης να μην ξεχνάμε πού γίνεται το καθετή, γιατί αυτοί οι άνθρωποι σε κάποιες κοινωνίες ζουν και αρκετοί από αυτούς είναι ατιμόρυτοι. Εν τέλει, μετά από πάρα πολλές έρευνες και της Αγγελικής, η οποία πήγε μέχρι τη σχολή, τένισε τα χωράφια γύρω, πήγε, βρήκε έναν οδηγό που έλεγε ότι πήρε το Βαγγέλη με το λεωφορείο και δεν ήταν αυτό. Καλά, γενικά, άμα η Αγγελική σηκωθεί και φύγει από την Αθήνα και πάει κάπου, να ξέρετε. Ξέρει ήδη τι έχει γίνει, γεια σας. Όπως λέγανε τότε στο Twitter ότι άμα μπει στο αμάξι με την Αγγελική Νικολούλη. Ετοίμασε μια βαλιτσούλα καλοκακού για φυλακές. Εν τέλει, δικάστηκαν 9 άτομα, αυτά τα οποία του είχαν κάνει αυτά τα βασανιστήρια, γιατί δεν ήταν απλή λεκτική και σωματική κακοποίηση. Όχι ότι υπάρχει απλή και σύνθετη, αλλά ήταν κάτι πολύ παραπάνω από αυτό. Όποιος θυμάται τότε ακριβώς τι είχε υποθεί και τι του κάνανε, μπορεί να καταλάβει. Και για να συνδέσω αυτό που έλεγα πριν για την ατιμωρησία. Από τους 9, ένας αθωώθηκε, στους 3 καταλογίστηκε ποινή κοινωνικής εργασίας 150 ωρών και στους άλλους 5, 36 μήνες φυλάκιση, εξαγοράσιμη για 5 ευρώ την ημέρα και επειδή έκανα και τα μαθηματικά, μιλάμε για 5.400 ευρώ. Αυτοί οι 8 άνθρωποι, με τον έναν ή με τον άλλο τρόπο, για να μην γίνω δικαστής, οδήγησαν έναν άνθρωπο στο θάνατο επειδή πολύ απλά τους άρεσε να του κάνουν καζού. Και επειδή μου έχουν κάνει πάρα πολλές φορές καζούρα και δεν έχω φτάσει σε αυτό το σημείο και είμαι ακόμα εδώ και ανατριχιάζω που το λέω, μετά από κάτι τέτοιο, δυστυχώς ο όχλος θα πει δεν τους κρέμαγαν καλύτερα. Ενώ δεν είναι αυτή η λύση. Ναι. Γιατί ανήλικοι, ανήλικοι, ή όχι 25-30, και 17 και 18 χρονών μια χαρά ήξεραν δεν τι έκαναν. Σημασία, ναι, ναι, δεν ήταν ναι, ναι, καθόλου πλάκα ότι τον έκλαν στις ντουλάπες, ότι του πέταγαν νερά, ότι του κάνανε 1 εκατομμύριο αστεία, πολύ αστεία πράγματα από άντρες βαρύμαγκες
προς έναν πιο αδύναμο άνθρωπο στα μάτια τους και ο Βαγγέλης δεν ζει και οι άλλοι κάνουν 150 ώρες κοινωνική εργασία. Δηλαδή γιατί δεν τους τιμωρούσαν με πλήσιμο πιάτων και άπλωμα ρούχων. Αυτό γενικά είναι σκάνδαλο για μένα. Είναι νομικό σκάνδαλο, δικαστικό σκάνδαλο. Και τελειώνει εκεί. Ναι. Και sorry δεν που... είναι με την ίδια λογική που πες, ας πούμε, πριν ότι κάποιος μπορεί να πάρει δύση σόβια και να βγει. Στα 20 χρόνια. Στα 20-25 δεν μπήκε καν μέσα. Δεν πέρασε τα κάγκελα. Που λες, OK, περάσουν 25 χρόνια, τόσα πράγματα έχουν αλλάξει, you never know. Αυτό είναι κάτι παραπάνω από σκάνδαλο. Αυτή τη στιγμή κάπου πίνουν καφέ και θεωρούν ότι τι ωραία που τα καταφέραμε και δεν μπήκαμε ποτέ μέσα. Δηλαδή τότε θα έπρεπε. Δεν θυμάμαι τι είχε γίνει, για να είμαι ειλικρινής, αλλά θα έπρεπε να έχουμε βγει όλοι από τα σπίτια μας, να έχουμε πάει έξω από το χ δικαστήριο που πήρε την απόφαση ότι αυτή είναι μια καλή ποινή για αυτό το έγκλημα και να κάτσουμε εκεί μέχρι να αλλάξουν την απόφαση τους. Και μιας και συζητάμε αυτό, περνάω και σε κάτι σχετικό. Υπόθεση Άλεξ. Άλεξ Μεσχισβίλη, Φεβρουάριο 2006. Θυμάμαι γενικά ότι αυτή η υπόθεση μας είχε κάνει. Αυτή είναι η πρώτη υπόθεση που θυμάμαι ως παιδί και ως Σιλένα ότι κάτι πολύ άσχημο έχει γίνει στην κοινωνία. Ήμασταν 12 χρονών εμείς οι δύο και όλοι οι συνομιλικοί μας. Και το παιδί αυτό ήταν 11 ετών τότε, δηλαδή ήταν ένα παιδί σαν εμάς. Όχι ότι άλλα ήταν διαφορετικά, αλλά δεν μπορώ να φανταστώ με το μυαλό μου σήμερα πώς μπορεί να έγραψε μέσα μας να παρακολουθούμε ότι ένα παιδί σαν εμάς, πηγαίνοντας από εδώ εδώ, απλά χάθηκε για πάντα. Πήγαινε στο πρακτορείο ΠΑΠ του πατριού του. Κάποιοι είπαν αργότερα, αφού εξαφανίστηκε και δεν τον έβρισκαν, ότι μήπως τον απήγαγε ο πατέρας του, ο βιολογικός πατέρας. Η Αγγελική, γιατί έψαξα και ρεπορτάζ, έγραφε χαρακτηριστικά το ρεπορτάζ ότι με στοιχεία εδραίωσε τη δράση της παρέας ανηλίκων, που ήταν 5 μαθητές, 2 Έλληνες, ένας Ρουμάνος, ένας Αλβανός και ένας Βορειοϋπηρώτης. Και αναφέρω τις καταγωγές, γιατί όπως βλέπετε δεν έχει διαφορά αν είσαι Έλληνας ή. Δεν έχει εθνικότητα. Whatever. Αυτό. Γιατί συνήθως και ειδικά τις τότε εποχές, αν ήταν, ας πούμε, μια συμμορία 5 Αλβανών, θα ήταν πολύ πιο άσχημο. Ναι. Αλλά να που ήταν και Έλληνες μέσα, καλόπαιδα, όπως και από όλες τις υπόλοιπες χώρες. Από 11 λοιπόν έως 13 ετών, τα παιδιά αυτά κάποια στιγμή ομολόγησαν ότι τραυμάτισαν θανάσιμα τον Άλεξ και μετά ανάλογα οι απόψεις δίστανται. Άλλοι λένε ότι τον μετέφεραν κάπου με βοήθεια μεγαλύτερων από τις οικογένειές τους. Αυτή είναι και η επικρατέστερη άποψη γενικά. Και τον πέταξαν σε ένα ποτάμι. Άλλοι λένε ότι όχι, δεν τον αφήσαμε εκεί σε εκείνη την οικοδομή που έγινε το σκηνικό κτλ. Κτλ. Και είναι άλλη μία περίπτωση που ο του θαύματος, λόγω ανηλικότητας, τα παιδιά ενώ κρίθηκαν ένοχα, τους επιβλήθηκαν απλώς αναμορφωτικά μέτρα. Τύπου να πηγαίνει μια κοινωνική λειτουργός να τα κοιτάει και να τους κάνουν και ντά με ένα πούπουλο. Και... που, συγγνώμη, disclaimer, δεν μπορεί προφανώς ένα παιδί 11 χρονών και 13 αν τα έκανε αυτά που τα έκαναν αυτά να μπει φυλακή. Όχι. Ξεκάθαρα. Αλλά δεν ξέρω κατά πόσο στην Ελλάδα που και το σύστημα αυτό των κοινωνικών λειτουργών, ναι, των ψυχολόγων, των κρατικών δομών, ναι, εννοώ, ναι, 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 που είναι τόσο έτσι μια έννοια πολύ γενική στα μυαλά και δεν πιστεύω ότι λειτουργεί με κάποιο συγκεκριμένο τρόπο. Δεν θεωρώ ότι 5 παιδιά που σκότωσαν το ξύλο με τα χέρια τους, με κάτι, ένα συνομήλικο παιδί τους, ότι μπορεί αυτό το παιδί κάπως με έναν κοινωνικό λειτουργό σε μια μικρή πόλη της Ελλάδας να σοφρονίστηκαν. Δεν γίνεται. Δεν βγαίνουν, τα μαθηματικά δεν βγαίνουν. Και το πιο σοκαριστικό σε τέτοιες υποθέσεις όπως του Άλεξ είναι ότι αυτό που καταλαβαίνεις στο τέλος της έρευνας είναι ότι δεν υπήρχε καν κάποιος συγκεκριμένος λόγος που έγινε αυτό. Δηλαδή. Τσακώθηκαν. Ο κτηνοτρόφος που λέγαμε πριν με το Γρεκό. Τσακώθηκαν για λεφτά. Δεν το επικροτώ προφανώς, αλλά στο μυαλό μου βγάζει ένα νόημα. Ενώ σε αυτή την περίπτωση του Άλεξ δεν υπήρχε λόγος. Δεν υπήρχε καν δηλαδή έχθρα μεταξύ των παιδιών. Αυτό που έχω αντιληφθεί και αυτό που υποθέτουμε βέβαια για την υπόθεση, γιατί δεν μπορούμε να ξέρουμε ακριβώς τι έγινε σε κάποιες τέτοιες υποθέσεις, ειδικά όταν δεν έχει βρεθεί βέβαια και το σώμα του παιδιού, είναι ότι κάποιος από την του ήρθε μια ιδέα. Α, περνάει ο Άλεξ, δεν πάμε να κάνουμε αυτό. Και λείπανε ναι, ρε μαλάκα. Το και κάνανε. Ένα αστείο πήγε πολύ μακριά. Και αυτό δεν μπορεί να το χωρέσει το μυαλό μου. Πόσες φορές το έχω πει σήμερα αυτό. Πολλές. Πολλά πράγματα δεν μπορεί να χωρέσει το μυαλό μου. Και λες, ρε πούστη μου, κάπως. Δηλαδή, εγώ θα ήμουν πολύ περίεργη αυτά τα παιδιά που περάσανε αυτά τα αναμορφωτικά μέτρα. Πώς είναι τώρα. Ναι, πώς αναμορφώθηκαν. Επίσης, αυτό το σημείο θέλω να πω, γιατί ξεχνάμε πολλές φορές, προσπαθώντας να είμαστε αντικειμενικοί, ότι τουλάχιστον στις συγκεκριμένες δύο περιπτώσεις και σε πολλές άλλες υπάρχουν πίσω άνθρωποι όπως οι γονείς αυτών των παιδιών, οι γονείς των εξαφανιστέντων ή αυτών που δεν βρέθηκαν ποτέ, γιατί τουλάχιστον ο Βαγγέλης, τουλάχιστον που φτάσαμε, βρέθηκε, έγινε μια ταφή, οι άνθρωποι ξέρουν το παιδί μου είναι εκεί.
αν μπορεί αυτό να είναι παρηγοριά. Φαντάσου τώρα από το 2006 να έχει χάσει το παιδί σου, ναι, να μην έχει βρεθεί ποτέ, να ξέρει ποιοι 5 άνθρωποι το έκαναν, δεν να ζει στην ίδια κοινωνία μαζί του, σε μια πολύ μικρή κοινωνία όπω είναι η Βέρεια, να πίνουν καφεδάρε αμέριμνη κάπου αυτή τη στιγμή. Εγώ δεν το έχω ζήσει και δεν είμαι γονιό και δεν μπορώ να σα πω. Α πάει όποιο μπορεί να πει κάτι σε αυτή τη μάνα, που θυμάμαι ακόμα από τότε με πανό που πήγαινε έξω από τα δικαστήρια και έγραφε με κόκκινα γράμματα: βοηθήστε με να βρω το παιδί μου, πείτε μου που είναι ο γιος μου κτλ. Πες εσείς αυτή τη μάνα ότι ναι, το σύστημα το νομικό στην Ελλάδα προβλέπει αναμορφωτικά μέτρα για 5 τσόκαρα παιδιά που σκότωσαν ένα άλλο παιδί χωρίς... Δεν υπάρχει... Επειδή με προκάλεσαν, ναι, χωρίς να τους κάνει τίποτα. Επειδή απλά κυκλοφορούσε κάπου και θεώρησαν ότι μπορούν 5, πολύ αντρίκιο, να επιβληθούν σε έναν αδύναμο. Πες εσείς αυτή τη μάνα ότι ο νόμος αυτό προβλέπει, μην εξαγριωθείς. Δεν πειράζει, κάποια στιγμή το 2057 θα σκάβουν τυχαία για καμιά πολυκατοικία, θα βρουν 2 κόκαλα και θα σου πούνε ότι είναι το παιδί σου. Είναι τραγικό, δεν μπορούμε να το φανταστούμε με λόγια. Δηλαδή, γάτα χάνει κάποιος και βγαίνει και κολλάει αφήσεις όλο το τετράγωνο και μέχρι να τη βρει, έστω και νεκρή, παθαίνει πατατράκ. Και άλλη χάσει παιδί και 16 χρόνια δεν τη λένε το παιδί σου είναι εκεί. Του κάναμε αυτό. Γιατί τα δασκάλεψαν οι γονείς τους από τη διαδικασία της κατάθεσης και μετά. Γιατί στην αρχή είπανε ναι και μετά τα γυρίσανε. Άλλα κενά εκεί. Εγώ από εκεί θα το έπαιρνα και θα το γύρναγα στην υπόθεση του Μάριου. Γύρνα το. Μπράβο. Γιατί έχει αυτό το κοινό. Το οποίο επίσης μάντεψε. Δεν αντιλαμβάνει τον κεφαλό μου. Είναι το ότι, ωραία, έχει γίνει ένα έγκλημα, έχει γίνει μια έρευνα. Σε έχουν πιάσει για αυτό το έγκλημα. Έχει καταδικαστεί για αυτό το έγκλημα. Εσύ ακόμα δεν λες στους ανθρώπους που μείνανε πίσω που είναι η σωρός του ανθρώπου που του πήρε στη ζωή. Γιατί είσαι ήδη καταδικασμένος. Πόσο χειρότερο μπορεί να γίνει, κατάλαβες. Είσαι πάνω συνεργαστής, ναι, μπορεί να έχεις και καλύτερη αντιμετώπιση. Δηλαδή, για ποιο λόγο, ας πούμε, αυτά τα παιδιά στην υπόθεση του Άλεξ δεν έχουν πει στη μάνα που είναι. Πώς λειτουργεί αυτό, τι έχουν να κερδίσουν από αυτό. Αντίστοιχα λοιπόν και στο Μάριο. Φοβερή σαν υπόθεση και φοβερή και η δουλειά που έκανε η Αγγελική εδώ, διότι θυμόμαστε όλοι και την έρευνα στο αμάξι που δεν ερευνήθηκε ποτέ από την ελληνική αστυνομία με πρωτοποριακές τεχνικές που έβλεπε τα αίματα κτλ. Α, τι μικροκελίδα αυτή είναι, μεγάλη κελίδα. Ναι, θα δούμε για τη συνέχεια. Μπορεί να υπάρχουν και άλλες. Μάριος Παπαγεωργίου, Αύγουστος 2012, έφυγε από το σπίτι που βρισκόταν με τη μητέρα του για να πάει κάπου αλλού και προφανώς όπως όλοι ξαφνικά εξαφανίστηκε. Μετά από λίγο κάλεσαν κάποιοι απαγωγής που ζητούσαν 620.000 ευρώ λίτρα για να τον απελευθερώσουν. Η μάνα του προφανώς και δεν είχε τέτοιο ποσό. Κατάφερε να συγκεντρώσει 350.000 ευρώ και βρισκόντουσαν σε συνεννοήσεις για να τα παραδώσει, να τις παραδώσουν πίσω το παιδί. Προφανώς αυτή στο ενδιάμεσο είχε επικοινωνήσει με την αστυνομία και με την Αγγελική Νικολούλη, παρόλο που οι απαγωγείς της έλεγαν ότι μην το κάνεις, μην μιλήσεις με την αστυνομία, θα το συνεννοηθούμε εμείς εδώ μαζί. Και ευτυχώς που το έκανε, γιατί την ημέρα που θα τους παρέδιδε αυτή τα 350.000, θα πήγαγαν και την ίδια. Οπότε σώζεται η μάνα, συλλαμβάνονται 7 άτομα. Ο εγκέφαλος και φίλος της οικογένειας, όχι ότι συνήθως οι ύποπτοι είναι στον πολύ στενό κύκλο του εξαφανιστέντος τουλάχιστον, με το όνομα Πέτρος Μιχαλεάκος, έκανε το εξής απλό. Υποδιόταν το φίλο στη μάνα και τον μυστικό αστυνομικό δήλωνε ότι είναι, και ταυτόχρονα ήταν αυτός που είχε απαγάγει το παιδί της. Οπότε η μάνα έπαιρνε τηλέφωνο το φίλο που εμπιστευόταν λόγω του ότι ήταν μυστικός αστυνομικός και του έλεγε τι, αυτά που της έλεγε ο ίδιος ως απαγωγέας του παιδιού της. Έφαγε ισόβια και ο συγκεκριμένος για ανθρωποκτονία από πρόθεση και έφαγε και 23 χρόνια για σύσταση συμμορίας, αρπαγή, κουλουπού, κουλουπού, κουλουπού. Δεν έχει βρεθεί ποτέ το πτώμα. Δεν ομολογούν που το έχουν κάψει, λιώσει, θάψει, πετάξει κάτι, το έχουν κάνει γιατί αυτοί το έχουν σίγουρα εξαφανίσει. Και αυτό που το είχα σημειώσει και εγώ εδώ, εκεί Αγγελικό, αυτό που θυμούνται περισσότεροι είναι ότι έκανε το πάρα πολύ απλό που δεν είχε σκεφτεί να κάνει κανένα. Να βρει πού είναι παρκαρισμένο το αυτοκίνητο του εξαφανιστέντος, το οποίο προφανώς μετά από ένα χρόνο και βάλει ήταν σε ένα κλειστό γκαράζ που τυχαία είχε φροντίσει η μάνα του να κρατήσει άθικτο, αχρησιμοποιητό σε ένα γκαράζ, περιμένοντας μπας και κάποιος ενδιαφερθεί να το ψάξει. Και βρέθηκε στο πορπαγκάζ ενώ είχε πληθεί το αυτοκίνητο, ίχνη αίματος που δεν ήταν ίχνη. Υπολόγισαν αυτή η τεράστια κοιλίδα στο πορπαγκάζ του αυτοκίνητου πόσο αίμα μπορεί να είναι. Και αυτό ήταν το πρώτο στοιχείο που έδειξε ότι ο Μάριος έχει δολοφονηθεί, διότι με τόσο πάρα πολύ αίμα χαμένο δεν υπήρχε περίπτωση να ζούσε. Άλλη μια υπόθεση που δεν έχει βρεθεί το πτώμα, ούτε ομολογούν, ούτε καίγονται να βοηθήσουν την οικογένεια. Ακόμα ψάχνουν γενικά. Γιατί θυμάμαι και πέρυσι που σε 2 ή 3 εκπομπές είχε γίνει αναφορά σε κάποια συγκεκριμένα σημεία σε αυτό το έχει βουνό. Έχει φωτογραφίσει η Αγγελική την ευρύτερη τοποθεσία. Ναι, αλλά δεν ξέρω
και πώς μπορεί να ξέρεις με περίπου ότι μάλλον εδώ είναι. Πώς το βρίσκεις? Καλά, θεωρητικά μόνο με κάποια μηχανήματα που μπορούν να σκανάρουν το υπέδαφος. Δηλαδή αυτό είχε γίνει στο Γρεκό πριν σκάψουν να βρούνε. Και μετά ψάχνοντας αυτά τα σημεία που μπορεί να είναι είτε πολύ ύποπτα είτε πολύ ξεχού. Ότι αποκλείεται εδώ, γιατί άρα μπορεί να είναι εδώ. Είναι ένα ολόκληρο βουνό εκεί, ας πούμε. Αλλά σου λέει εντάξει, δεν θα το κρύψανε και εκεί που φαίνεται ότι τώρα σκάψαμε σήμερα. Θα είναι σε κάποια τύπου σπηλιά, σε κάποιο μέρος με πολύ πυκνή βλάστηση, σε κάποιο κάτι λατομείο λέγανε κάτι. Α, ναι, έχει και τέτοιο κι. Κάποια σημεία έτσι λίγο πιο ιδιαίτερα. Είχαν βρει και ένα φορτηγάκι καμένο, ψάχνανε και εκεί. Γενικά ψάχνοντας, πρέπει να χτενιστεί ένα ολόκληρο βουνό. Όπως αντιλαμβάνεσαι, αυτό δεν είναι καθόλου εύκολο. Και η αλήθεια είναι ότι έχουμε άλλες δύο. Έχω σημειώσει εγώ άλλες δύο υποθέσεις. Αν θες να πούμε κάτι, αλλιώς μπορούμε και να κλείσουμε. Κίκη Κούσογλου και Κωστής Πολύζος. Δεν ξέρω, μπορούμε και να το κλείσουμε. Χίλια δυο πράγματα δεν έχουμε πει, όχι μόνο την Κίκη και τον Κωστή. Ναι, okay, εντάξει, μπορούμε να πούμε μόνο την Κίκη. Κυρίως γιατί η Αγγελική ξεκίνησε εκεί να κάνει την τακτική, του σε παίρνω στο αυτοκίνητο. Και ακολουθώ τα τελευταία σου βήματα. Είναι ότι εκεί ξεκίνησε αυτό το trend. Το ότι άμα μπει στο αμάξι με την Αγγελική Νικολούλη, τα μαντάτα δεν είναι καλά. Διότι εξαφανίζεται η Κίκη. Απρίλιο 2005. Ασταλέσαι εσύ που τα ημερομηνίες. Ναι. Απρίλιο 2005 εξαφανίζεται η Κίκη από το σπίτι του συντρόφου της Δάνου Μουρατίδη, να λέμε και τα ονόματα, να θυμόμαστε ποιοι είναι αυτοί οι άνθρωποι, δεν κάνει κακό. Ήταν σε σχέση 5 χρόνια, αυτή ήταν 20 χρονών τότε, και την αναζητούσαν είτε στην εκπομπή, είχε πάει κανονικά, με πάρα πολύ έτσι αγωνία να βρει πού πήγε η Κίκη. Μαντέψτε, τη ζήλευε, πίστευε ότι είχε άλλον, αυτή του είχε ζητήσει να χωρίσουν, αυτός της έκανε τις γνωστές κόμξες και θεώρησε ότι είναι πιο σωστό τι να παλεύει, να τη στραγγαλίσει. Και να πει ότι απλά έφυγε από το σπίτι μας το βράδυ, εγώ κοιμήθηκα, ξύπνησα και δεν τη βρήκα πουθενά. Την έθαψε με τη βοήθεια ενός ξάδερφού του και συνεργός από την οικογένεια και εννοείται ότι έφαγε ισόβια. Τι νεότερο θα μου πείτε. Είναι πολύ ιδιαίτερο αν παρακολουθήσεις τη διαδικασία της εξιχνίασης αυτού του εγκλήματος. Πώς αλλάζει η συμπεριφορά του Δάνου από την πρώτη εκπομπή στην τελευταία. Πώς ενώ στην αρχή είναι πολύ θέλω να τη βρω, να κάνω να ράνω, μετά είναι Αγγελική με ενοχλείς. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα για μένα. Έχει τελειώσει αυτό το πράγμα για εσένα. 5 χρόνια ήσασταν μαζί, έχει εξαφανιστεί η κοπέλα σου. Τι θα πει, τελειώσει. Ο τρόπος που μίλαγε στην Αγγελική. Καλά, ειδικά η διαδρομή με το αμάξι που τον πηγαίνει ακριβώς εκεί που έχει θάψει την Κίκη. Δεν ξέρω πώς το πιασε αυτό, Αγγελικό. Δηλαδή, νομίζω ότι αν ήμασταν ο Δάνος, θα πρέπει. Όχι κρίση πανικού. Λες τώρα με πιάσανε. Τώρα θα μου πει, ρε Σιδάν, ωραίο αυτό το χωράφι, να σου πω. Δεν σκάβεις και λίγο. Σε ένα σημείο, κάπως φτάνουν μπροστά στο σπίτι του θείου της και αυτός παθαίνει τσότσο, λέει κάνε κατ και αρχίζει, ναι, και κάνει όπιστεν και φεύγει τρέχοντας, δηλαδή καθόλου ύποπτος. Και αυτή ήταν η πρώτη φορά, η πρώτη τουλάχιστον που από εκεί και μετά καθιερώθηκε. Μπορεί να το έχει ξανακάνει. Τώρα μην μας φάτε στα σχόλια, αν δεν το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Όπου η Αγγελική έκανε το εξής απλό. Είτε ζήτησε από αυτόν που θεωρούσε ύποπτο να ακολουθήσουν την τελευταία διαδρομή, να μπει στο σπίτι, να δει το χώρο, να κάνει ουσιαστικά μια αναπαράσταση αυτού που της διηγείται. Γιατί όλοι λένε μια πάρα πολύ ωραία κασέτα που όταν πρέπει να την αναπαραστήσουν, εκεί είναι το challenge της υπόθεσης. Και μάλιστα η Αγγελική σε αυτή την περίπτωση είχε βρει και το ημερολόγιο της Κικής, ναι. Το οποίο η Κική έγραφε ξεκάθαρα ότι πέρα από το ότι δεν περνάω καλά, πέρα από το ότι φοβάμαι, πέρα από το ότι θέλω να χωρίσω, πράγματα για το χαρακτήρα, το οποίο ναι, ήταν λίγο αγριούλης, ήταν λίγο ξυθυμούλης, ήταν λίγο μπρούτος, έτσι στο μυαλό του πάντα. Αυτά μην τα παίρνετε έτσι με τριτής που λέω. Τα οποία έδειξαν, ρε παιδί μου, ότι ναι, κάτι συμβαίνει εδώ. Και επειδή αυτό, αφού έκανε ό,τι έκανε, τη έστειλε μήνυμα στο κινητό. Ναι. Τάχα μου ότι την έψαχνε με το που ξύπνησε, ξέρω εγώ, μες το βράδυ και δεν τη βρήκε. Και κάνοντας από τότε άλλη μια βασική έρευνα που δεν κάνουν στις περισσότερες περιπτώσεις γιατί απλά δεν τους ενδιαφέρει. Με το στίγμα του κινητού τηλεφώνου. Αυτό δεν έχω καταλάβει γιατί θέλει ένα μήνα να το κοιτάξουνε. Φάνηκε ότι το μήνυμα που στάλθηκε από το Δάνο, το που είσαι, τι κάνεις, δεν σε βρίσκω, με το μήνυμα που ήρθε στο κινητό της Κικής, που είσαι, τι κάνεις, δεν σε βρίσκω, είχαν σταλεί από την ίδια τοποθεσία. Δηλαδή πράγματα τα οποία. Είναι πάρα πολύ βασικά. Και πες το 2005. Πάει στο διάλογο. Το 2022 δεν γίνεται να μην τα κοιτάξει. Δηλαδή αυτά. Είναι δυνατόν η Άρτεμις που επίσης ακόμα την ψάχνουνε. Και κάθε, σου λέω εγώ τώρα ειδικά νέο άτομο, γιατί μια γιαγιά που δεν ασχολείται με την τεχνολογία, δεν αφήνει και ίχνη. Όλοι εμείς υπάρχουν τα ίχνη μας από το που πήγαμε, πού μιλήσαμε, με ποιον. Να διαγράψει συνομιλίες θα τις βρουν. Να πετάξει το κινητό στη θάλασσα θα βρουν, ναι, όλα στα μηνύματα. Δεν γίνεται να. Είναι τρελό το ότι δεν αξιοποιούνται βασικά όπλα της τεχνολογίας. Δεν φτάνω καν στο να βρεις το πλημμένο αίμα. Να βρεις πού έκλεισε το κινητό, με ποιον μίλησε. Γιατί συνήθως 9-10
10 φορές. Δεν έρχεται κάποιος έξω από το σπίτι σου που δεν σε ξέρει, δεν έχετε μιλήσει ποτέ, ναι, σου λέει έβγα έξω και σε σκοτώνει, σε εξαφανίζει. Είναι ένας άνθρωπος που έχεις παρεδώσει, που υπάρχει κάποιο θέμα, που κάπως έχετε έρθει σε επαφή και βλέπεις ότι όταν αποφασίσουν να ψάξουν από νωρίς σωστά, βγαίνει η αλήθεια. Δηλαδή στην υπόθεση της Ιωάννας με το βιτριόλι, ναι, βρήκαν εξ αρχής αναζητήσεις της τύπησας που έψαχνε το βιτριόλι. Βρήκαν συζητήσεις της με την Ιωάννα, το πες μου αλήθεια, αν με αυτόν έχεις κάτι. Είναι ένα και ένα κάνουν δύο. Δηλαδή, φαντάζομαι όμως αθώα σκεπτόμενος ότι είναι δύο κουμπιά σε έναν υπολογιστή της δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος. Ή μια βάρδια, ένα οχτάωρο. Θεωρητικά, όλα αυτά υποτίθεται ότι αργούν γιατί πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη άδεια για να παραβιαστούν, ας πούμε, τα προσωπικά δεδομένα, ναι, ενός. Γι' αυτό ανθρώπου υπάρχει ο εισαγγελέας να δώσει την ανάλογη άδεια. Αυτό που δεν έχω καταλάβει και δεν το κατάλαβα και στην υπόθεση της Άρτεμις, ότι ας πούμε θέλανε να δουν τα ίχνη από το Google, τα οποία για κάποιο λόγο, τέλος πάντων, έχει η Google μια πολιτική ότι θα ήταν εκεί για χι χρονικό διάστημα και μετά θα διαγραφόντουσαν. Και νομίζω ή δεν τα προλάβανε ή τα προλάβανε στο τσακ. Γιατί τους πήρε ένα μήνα, δύο μήνες να βγάλουν αυτό το χαρτί ότι υπάρχει μια έρευνα και γι' αυτό το λόγο πρέπει να παραβιαστούν τα προσωπικά δεδομένα. Δηλαδή, γαμώ το σπίτι. One job. Αν ήμουν εγώ, ας πούμε, η Άρτεμις και κάποια στιγμή μα κάνανε ζωντανή κοπέλα, γύρναγα, θα πήγαινα στον άνθρωπο που είχε ασχοληθεί με αυτό το κολλάο χαρτό και θα του το βάζα στον κόλο. Δηλαδή. Επίσης, συγγνώμη που κάναμε τώρα μπρος, ναι, πίσω, αλλά καταλαβαίνετε ότι το έχουμε πάρει πατριωτικά. Θυμίζω ότι στην υπόθεση του Μάριου, όπου ο Μάριος από το διακοφτό που ήταν έφτασε στην Αθήνα, όπου από την Αθήνα τον εξαφάνισαν, η Αγγελικό πήγε και ζήτησε τα πλάνα από τα διόδια αυτό, που υπάρχουν κάμερες, που καταγράφονται ποια αυτοκίνητα έχουν περάσει. Η Αγγελικό πήγε μετά, εφόσον είχαν σβηστεί τα περισσότερα από αυτά τα πλάνα, γιατί είχε περάσει το κάθε σημείο με κάμερες. Έχει συγκεκριμένο χρόνο που καταγράφει, που κρατάει το υλικό. Επίσης, πάρα πολλές κάμερες καταγράφουν μεν, δεν αποθηκεύουν, ναι, δε. Αφού λοιπόν έγινε αυτό, έψαξε και βρήκε. Είναι σημαντικό να ψάξεις. Δηλαδή, αυτό επίσης είναι κάτι που δεν το κάνουν καθόλου, δεν έχω καταλάβει γιατί. Όχι μόνο από το δρόμο, από μαγαζιά ή από πολυκατοικίες γύρω-γύρω που βλέπεις ότι έχουν κάμερες. Πήγαινε και ζήτα τα αρχεία. Αλλά κάντο σήμερα, γιατί μπορούμε μεθαύριο να έχουμε διαγραφή. Το αυτοκίνητό του είχε βρεθεί στο Παλαιό Φάληρο. Και εκεί που βρέθηκε το αυτοκίνητό του, που ενημερώθηκε η αστυνομία ότι το αυτοκίνητο βρέθηκε στην οδό Παντελεήμονος, πάνω από το αυτοκίνητο υπήρχε κάμερα που δεν είχε ζητήσει κανένα τα πλάνα. Δηλαδή 101 στο μυαλό κάποιου. Και αφού είχαν σβηστεί τα πλάνα από τα διόδια, έψαξε με ποιο αυτοκίνητο μπορεί να κινήθηκαν ή απαγωγή που ήταν το δικό του και ένα βανάκι και πήγε με τις πινακίδες να ζητήσει από τα διόδια που καταγράφεται αντίστοιχα μαζί με τα πλάνα και από τον μπομπό που έχει το κάθε αυτοκίνητο αν περνάει τα διόδια ηλεκτρονικά. Υπάρχουν 1 εκατομμύριο ίχνη που αφήνουμε πίσω μας καθημερινά και μου κάνει εντύπωση όταν τα συζητάμε αυτά γιατί από τη μία λέμε δεν θέλω να με έχουν φακελωμένο, δεν συνενώ που κάποτε κάναν copy-paste αυτά τα κείμενα. Πάρα πολύ να με αυτά τα κείμενα που άμα το κοινοποιήσεις σε 37 φίλους η σύμβαση 6 του άρθρου τάδε, γελάω, θα σε προστάτευε. Και από τη στιγμή που θέλοντας και μη καταγραφόμαστε όπου πάμε, με όποιον μιλάμε, ό,τι στέλνουμε, έστω σαν στίγμα, όχι απαραίτητα το περιεχόμενο, είναι κρίμα να έχουμε στα χέρια μας ένα όπλο και να επιλέγουμε να κοιτάμε μόνο την αρνητική του πλευρά, ότι δεν έχουμε πλέον προσωπικά δεδομένα, δεν έχουμε ιδιωτικότητα. Και όταν γίνεται κάτι που μπορεί να λυθεί με 1, 2, 3, στο τέταρτο, να έχεις δει όλη την πορεία της Ηλένας, πού πήγε σήμερα, πώς άνοιξε γη και την κατάπιε, πού έκλεισε το κινητό. Ποιος μίλησε τελευταία φορά μαζί της, επιλέγουμε απλά να μην μας αφορά να χρησιμοποιήσουμε αυτό το υλικό, ας πούμε. Που αναρωτιέμαι, αν ήταν το παιδί κάποιου από αυτούς που κάνει την έρευνα, θα ήταν τόσο στα αρχίδια του να ζητήσει να βρει πού έκλεισε το κινητό τηλέφωνο, ή αντίστοιχα πώς ζει, αν υποθέσουμε ότι δεν έχει δολοφονηθεί, πώς κινείται, όλες οι συναλλαγές πλέον είναι σε ένα μεγάλο βαθμό ηλεκτρονικές, πώς ζει, με μετρητά, πώς πληρώνεται, έχει πάει σε κάποια υπηρεσία, έχει ταυτότητα μαζί της, έχει χαρτιά, όλα αυτά μπορούν να φανούν πλέον τόσο εύκολα. Και απλά δεν θέλουμε να τα δούμε. Και είναι κρίμα. Γιατί θα μπορούσε, όχι το παιδί, γιατί ξέρεις και το παιδί είναι λίγο φορτισμένο σαν περίπτωση συναισθηματικά. Οποιοδήποτε άνθρωπος και συγγενής κάποιου άλλου ανθρώπου. Αν προσπαθήσουμε να μπούμε στη θέση αυτών των ανθρώπων που έχασαν τον άνθρωπό τους και φτάσαν στο. Γιατί για μένα είναι απελπισία να πεις ότι δεν έχω άλλη επιλογή, πάω Νικολούλη. Θα έπρεπε να πηγαίνει σε μια υπηρεσία. Στην αστυνομία και να τελειώνει η υπόθεση. Και να δρομολογείται όλο έτσι. Και όχι να μπαίνει εσύ να γίνεσαι detective του ίδιου σου του ανθρώπου τη υπόθεση. Δεν θα ήθελα να είμαι
θέση αυτών των ανθρώπων. Και δεν χαίρομαι που το λέω. Με φοβίζει ότι αν χρειαστεί να μπω στη θέση τους, η Αγγελική Νικολούλη είναι μονόδρομος. Και δεν έχουμε αναφέρει τώρα καν ιστορίες αυτού που τον βρήκαν στον μπαούλο, που τον είχε σκοτώσει ο νοικιαστής του. Ένα εκατομμύριο υποθέσεις. Δεν αναφέραμε βέβαια κάτι επίσης πολύ σημαντικό που θέλω να το πω, γιατί έχουμε φύγει λίγο και από την Αγγελική. Έχουμε πάει λίγο περισσότερες υποθέσεις τώρα σε αυτό το δεύτερο part. Και θέλω να το γυρίσουμε στην Αγγελική το κλείσιμο. Γιατί υπάρχει, όταν ακόμα εκπομπή ήταν στο Alter, και αυτή η καταγεγραμμένη live σκηνή, όπου ο Παγωγέας παίρνει τηλέφωνο στην εκπομπή και συνομιλεί με την Αγγελική και ακούμε και τους δύο με το ζευγάρι που και καλά τους είχε απαγάγει αλλά τους είχε σκοτώσει. Νικολαίδη, Καλαφάτη, κάτι τέτοιο. Ναι. Μη με τρελάνεις ρετάκι τώρα. Κράτσε το λόγο σε μένα. Δεν κανονίζαμε να πάμε στο εξωτερικό γιατί μου είπες ότι ζει ο Νικολαίδης. Πού ζει ο Νικολαίδης, πτώμα βρέθηκε. Είχες κάνει φόνο όμως, τάκη, και μας κοροϊδεύες όλους. Που ξέρεις, κάπως περίεργο ρε παιδί μου. Δηλαδή και αυτός απαγωγέας, δολοφόνος, whatever. Τηλέφωνο στην εκπομπή, live στον αέρα αυτά κάποια στιγμή στην ελληνική τηλεόραση. Τότε που δεν υπήρχε και κανένα φίλτρο. Και μέσα σε όλο αυτό, το σκεφτόμουν πριν, τώρα βέβαια έχουμε ψιλοξεφύγει. Από όλα τα χαρίσματα που έχει αυτή η γυναίκα που είναι εξαιρετική στη δουλειά τη, νομίζω ότι αυτό που λέγαμε πριν για την αμεσότητα είναι αυτό που τη βοηθάει όχι μόνο στην εκπομπή ως εκπομπή, αλλά στη διαλεύκανση τη εκάστοτε υπόθεσης, διότι είναι ένας άνθρωπος που σε κάνει να τον εμπιστεύεσαι και εκεί την πατάνε οι περισσότεροι, ότι θα τις μιλήσουν πολύ. Και όταν μιλάς πολύ, αν έχεις κάνει κάτι λάθος, αργά ή γρήγορα θα φανεί. Ειδικά σε έναν άνθρωπο που έχει μάθει τα τελευταία χι χρόνια να θυμάται και το κόμμα που έβαλε στην πρόταση, αν θα είναι διαφορετικό μετά. Είναι πάρα πολλά. Πραγματικά δεν γίνεται σε ένα βίντεο να πούμε όλα τα φοβερά πράγματα που έχουν γίνει σε αυτήν την εκπομπή. Αυτόν που βρήκανε νεκρό στην αποθήκη του σπιτιού του και δεν είχαν πάει να ψάξουν. Χριστέ μου! Εγώ εκεί πίστηκα να δω Νικολούλη. Λοιπόν, αυτό μόνο γι' αυτό θέλω να το πω γρήγορα. Έχει εξαφανιστεί ένας χριστιανός, δάσκαλος. Δεν τον βρίσκουν. Μετά πολλά πάνε στην Αγγελική. Πάει Αγγελική, λέει ρε παιδιά, σπίτι του ψάξατε. Και λέει αυτή, ναι, λέει η αστυνομία. Ναι, ψάξαμε. Πάει Αγγελική και υπάρχουν πλάνα φυσικά με μπλερ, όπου σκάνε οι δημοσιογράφοι, συνεργάτες η άμεση της Αγγελική. Με το που φτάνουν στο σπίτι, η πρώτη κουβέντα που κάνουν είναι παιδιά εδώ κάτι μυρίζει. Και στην αποθήκη του σπιτιού. Είναι παιδιά, εδώ κάτι μυρίζει πολύ και είναι ο άνθρωπος νεκρός στην αποθήκη του. Τι βλέπετε, άνθρωπο, βλέπετε. Πρέπει να έρθετε άμεσα κάτω στο υπόγειο. Εκτός ότι μυρίζει πάρα πολύ, μπήκε μέσα ο σκηνοθέτης με τον κάμερα, όσο μπορούσε τέλος πάντων με τον κάμερα μάν και βλέπει άνθρωπο ξαπλωμένο, βρωμάει. Είμαστε πανικοβλημένες. Και ήταν εκεί ένα μήνα και κανένα δεν κατάλαβε τίποτα. Πάω εγώ στο αστυνομικό τμήμα της γειτονιάς μου και λέω χάθηκε ο Αλέξανδρος. Και δεν πάνε στο σπίτι του να κοιτάξουν. Λυπηρό. Και δυστυχώς αυτά ενισχύουν όχι απαραίτητα την οργή του κόσμου, αυτή τη γενικότερη αίσθηση ότι είσαι αβοήθητος, ότι αν σου συμβεί κάτι τόσο είσαι hardcore, δεν μπορείς να απευθυνθείς πουθενά που να εμπιστεύεσαι πλην της Αγγελικής Νικολούλη για να σε βοηθήσουν με τον άνθρωπό σου, το παιδί σου, το γονιό σου, το σύντροφό σου. Δεν υπάρχει αυτό. Είναι τρελό. Τι άλλο να πούμε πέρα από όλα αυτά που είπαμε. Εγώ αυτό το βίντεο οριακά θέλω να μπει αμοντάριστο. Τι ανάσχεσαι να μπει. Με τούτο και με εκείνο αυτό ήταν το βίντεό μας. Κάντε ένα like σε αυτό το βίντεο, κάντε μια εγγραφή στο κανάλι μας. Μην ξεχάσετε να πατήσετε το κουδουνάκι για να σας έρχονται ειδοποιήσεις για όλα τα βίντεο που θα συνεχίσουν να ανεβαίνουν σε αυτό το κανάλι όσο θα λατρεύουμε την Αγγελική Νικολούλη, γιατί της αξίζει. Όντως της αξίζει. Κάτω στο κουτάκι πληροφοριών μπορείτε να βρείτε όλα μας τα social media και να μας ακολουθήσετε σε αυτά. Φυσικά και κάποια από τα αποσπάσματα που αναφέραμε μέσα στο βίντεο, γιατί εμείς θέλουμε να σας προσελκύσουμε στην πραγματικότητα. Δεν παίρνουμε κάτι από αυτό. Όχι, τίποτα. Μόνο χαρά. Μόνο. Και ικανοποίηση. Και φυσικά γράψτε μας στα σχόλια. Ποια υπόθεση ξεχωρίσατε, ποια σας είχε κάνει να ταυτιστείτε. Αν βλέπετε Αγγελική, αν σας πείσαμε να δείτε αν δεν βλέπατε πριν. Ένα λόγο για τον οποίο αγαπάτε την Αγγελική, αν την αγαπάτε ήδη. Γράψτε, θέλω από κάτω να γίνει μακελιό, θεωρητικό και όχι κυριολεκτικό, χαμός. Και να πάρουμε μετά αυτά τα εκατοντάδες χιλιάδες σχόλια και να τα πάμε στην Αγγελική και να της πούμε είμαστε ή δεν είμαστε οι μεγαλύτεροι σου φαν. Με στοιχεία. Να μην μπορεί να το αμφισβητήσει κανείς. Άντε, γεια!